Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε και για να εκφραστούμε. Σε αυτή την προσπάθεια επιλέγουμε σύγχρονα εκφραστικά μέσα που ταιριάζουν στη διαφορετικότητα του εγχείρηματός μας. Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί την πρώτη δημόσια εικόνα μας και γι' αυτό ο τόπος και ο τρόπος αποτέλεσαν αντικείμενο προσεκτικών επιλογών, θέλοντας να δώσουμε το στίγμα μας σχετικά με το πώς θα προσεγγίζουμε τα πράγματα από τα απλούστερα, όπως μια συνέντευξη τύπου που είναι η σημερινή, μέχρι τα σπουδαιότερα, όπως είναι η κεντρική διαχείριση του τόπου, εφόσον επιλεγούμε να την κάνουμε. Ο τόπος της συνάντησης είναι η πρώτη τοποθέτησή μας σε σχέση με τη γειτονιά, τα προβλήματα, τις δυνατότητες αλλά και τους ανθρώπους της. Νέοι άνθρωποι επαναχρησιμοποιούν αυτόν εδώ το χώρο, ένα παλιό κτίσμα σε μια περιφερειακή γειτονιά της πόλης, του δίνουν νέα πνοή και αυτό αποτελεί πολιτιστικό τόπο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών. Με την ίδια σημειολογία, νέοι στον αυτοδιοικητικό στίβο άνθρωποι, όλοι εμείς, επιθυμούμε να δώσουμε μια νέα ζωή στον τόπο μας, να γίνει ο τόπος μας σημείο συνάντησης όλων μας. Η θεατρική σκηνή αποτελεί για μας τον πρώτο επίσημο βήμα μας. Είμαστε όντως εδώ, με προτάσεις και όνειρα για το αύριο του τόπου μας. Ο τρόπος που επιλέξαμε να συστηθούμε, ένα ολιγόλεπτο βίντεο των προσώπων, αποτελεί για εμάς οπτικοποίηση της ταυτότητας των μελών της ομάδας μας. Ας ξαναδούμε προσεκτικά ένα πλάνο, να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σας παρέχουν όλη την πληροφορία που θέλουμε να έχετε για μας. 1. Τα πρόσωπα της ομάδας, η εικόνα όλων μας. Κρίναμε ότι άνθρωποι με προσωπικότητα και προσόντα δεν μπορούν να παρουσιαστούν με μια απλή εκφώνηση των ονομάτων τους. Καθένας από εμάς έχει διαγράψει στη συνείδηση των συμπολιτών του μια προσωπική πορεία και γι' αυτό επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην ομάδα. Αξιόλογα μεμονωμένα πρόσωπα δημιουργούν μια δυναμική ομάδα. 2. Ονοματεπώνυμο. Η δύναμη του ατόμου. Τονίζουμε το ονοματεπώνυμο καθενός από εμάς, γιατί στόχος μας είναι να υπάρχουμε ισότιμα και να συλλειτουργούμε όλοι στα πλαίσια μιας ομάδας. 3. Ιδιότητα, επάγγελμα. Κάτω από το όνομα του καθενός μας αναγράφεται η ιδιότητά του, αναγράφεται η επιστημονική του κατάρτιση. Η επιλογή των επαγγελματικών προφίλ δεν προέκυψε διόλου τυχαία, εφόσον στόχος της ομάδας είναι να στελεχώσει αναγνωστικό αντικείμενο με ικανούς διαχειριστικά ανθρώπους. 4. Όνειρα, επιδιώξεις. Καθένας από εμάς διατύπωσε τα όνειρα για τον τόπο του, ενώ η σημερινή μας παρουσία αποτελεί και δέσμευση. Δέσμευση να εργαστούμε σκληρά για να γίνει η ευχή πραγματικότητα. Και είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε. Αν τέλος προσεκτικά κανείς καταγράψει τα θέλω όλων των συμμετεχόντων, τότε θα καταλάβει ότι όλες οι σε πρώτη ανάγνωση αποσπασματικές φράσεις απεικονίζουν το στόχο μας για τον τόπο. Ξεδιπλώνουν τον οδικό χάρτη για τα όσα θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε, ώστε να μιλάμε στο μέλλον για την Καλαμάτα, τον τόπο της ζωής μας. Το Καλαμάτα τόπο ζωής αποτελεί από εδώ και στο εξής τις λέξεις που θα συνοδεύουν τη σκέψη μας και το στόχο μας από εδώ και πέρα. Είναι για μας ο τόπος, δεν είναι μόνο η πόλη. Είναι το σύνολο του τοπίου, βουνό, θάλασσα, γη. Είναι οι μικρότεροι τόποι, οι επιμέρους δημοτικές ενότητες. Είναι οι στόχοι έξω και πέρα από τα εκλογικά όρια και την αντίστοιχη διαδικασία. Ο τόπος για εμάς είναι ο τόπος που μας μεγάλωσε, ο τόπος που μας καθόρισε. Σε αυτό το συνολικό τόπο διερευνούμε ισότιμα όλους τους μικρότερους τόπους και ενότητες. Άλλο ένα. Άλλο. Συνέχισε. Σε αυτόν τον τόπο αναζητούμε και εξερευνούμε τα τοπιογραφικά στοιχεία που τον καθιστούν μοναδικό. Τη θάλασσά του, το παράκτιο μέτωπο, την προκυμαία μας, είναι ο πλούτος της πόλης, είναι ό,τι μας καθορίζει. Είναι μια εκτενή ζώνη με υποενότητες διαφορετικής ποιότητας και αναγκών. Επιβάλλεται όμως εισάξια αναπτυξιακή πολιτική γι' αυτό. Στην προσέγγιση μας δεν ξεχνάμε. Κι άλλο. Ωραία. Στην προσέγγιση μας δεν ξεχνάμε την ύπαρξη ενός διαμορφωμένου αστικού τοπίου, του οποίου την υφιστάμενη κατάσταση οφείλουμε να καταγράψουμε ώστε να παραχθεί το πρώτο υπόβαθρο της εργασίας μας. Επί αυτού του χάρτη εργασίας, στο επόμενο, αναζητούμε λειτουργική και διοικητική διασύνδεση με όλες τις δημοτικές ενότητες. Ορίζουμε τρόπους ανάδειξης και διασύνδεσης των υπερτοπικής σημασίας πολιτιστικών πόλων έλξης προς όφελος του Δήμου μας.
αποκαθιστούμε τη διασύνδεση με όλους τους όμορους Δήμους, ιδιαίτερα τους κοντινούς. Αξιοποιούμε αλλά κυρίως προστατεύουμε τα στοιχεία φυσικού κάλους του τόπου μας, με γνώμονα τη χωρητικότητά τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό τον τόπο, το δικό μας τον τόπο, θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε, να εξελίξουμε, να το μεταφέρουμε από το σήμερα στο οραματικό αύριο, να το μετατρέψουμε ένα τόπο αναφοράς για όλους μας. Γι' αυτό το σκοπό και μόνο προέκυψε η σημερινή ανεξάρτητη από τη γέννησή της ομάδα πρωτοβουλίας ανθρώπων, με στόχο τη διεκδίκηση του Δήμου Καλαμάτας. Ανοίγουμε για τον τόπο μας με όλους τους δημοκρατικούς, ανοίγουμε μια συζήτηση με όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που συμφωνούν με τους στόχους της ιδρυτικής μας διακήρυξης, ανεξάρτητα από τις κομματικές επιλογές τους, και θέτουμε σαν μοναδικό κριτήριο την καλή μας συνεργασία. Όλοι εμείς διαθέτουμε παρελθόν κοινής δράσης και συνεργασίας, και αυτό αποτελεί τη δύναμή μας με στόχο μας τον τόπο του αύριο. Σήμερα ο κόσμος μας προχωρά με τη δύναμη των ισχυρών δικτύων, και αυτό θέλουμε να πετύχουμε για τον τόπο μας, για την Καλαμάτα μας. Ένα ισχυρό δίκτυο που θα φτάνει μέχρι τους απόδημους του τόπου μας, που λαχταρούν να δουν τον τόπο μας πιο ψηλά και πιο μπροστά, όπως ξέρουν ότι μπορεί να πάει. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των παριστάμενων συγκαταλέγονται η γνώση της καθημερινής εργασίας, καθένας από εμάς εργάζεται για να βιοποριστεί, ανάληψη δεσμεύσεων σε κάθε επίπεδο και τελική επίτευξη των στόχων. Με τον παραπάνω τρόπο σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόγραμμά μας, την απόλυτη ηθική και ουσιαστική δέσμευση ανά τομέα, να ανταποκριθούμε με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για την επίτευξη των στόχων, ειδοποιώς διαφορά της δικής μας ομάδας είναι η διαχειριστική επάρκεια. Είναι ήδη καταγεγραμμένοι τομείς στους οποίους επιβάλλεται παρέμβαση και διαθέτουμε ανθρώπους ειδικούς που θα ασχοληθούν με αυτούς τόσο σε προγραμματικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διοίκησης, εφόσον αποτελέσουμε επιλογή από την κοινωνία. Τέλος, έχουμε σήμερα τη χαρά να κοινοποιούμε το λογότυπο του Καλαμάτα Τόπο Ζωής, με τη γραφιστική υπογραφή του επιστήθιου φίλου μας Ντάνη Κάργα. Το επόμενο. Αν παρακολουθήσουμε το συλλογισμό του, θα αντιληφθούμε την τέλεια οπτικοποίηση των όσων πρεσβεύουμε. Χρώμα, καθαρότητα, απόλυτο λευκό. Επί του χάρτη του τόπου αναζητούμε, αναλύουμε ένα-ένα τα σύμβολα στοιχεία της ζωής του. Πάμε. Σχέδιο ανάπτυξης. Πολεοδομικός ιστός. Ποτάμι Νέδων, φυσικό όριο. Ζωή, μέλλον και ήλιος. Άνθρωποι, περιβάλλον, παραλιακό μέτωπο. Επί του χάρτη του τόπου αναζητούμε, αναλύουμε ένα-ένα όλα τα σύμφωνα στοιχεία της ζωής του. Πάντοτε μετά την αναλυτική διαδικασία στην αρχιτεκτονική σύνθεση ακολουθεί η διαδικασία της σύνθεσης. Σύνθεση με καβά το χάρτη του τόπου μας. Αποτέλεσμα της συνθετικής διαδικασίας είναι η σχηματοποίηση του αρχικού γράμματος της πόλης μας, το ΚΑΠΑ. Και αυτό θα είναι δικό μας πολύχρωμο, φρέσκο icon. Κλείνοντας, θέλω να δώσω έμφαση στον γκρι του λογοτύπου, στον γκρι ανεκμετάλλευτο τόπο που πρέπει να ανακτήσουμε, στο απαραίτητο άπλωμα ξεδίπλωμα του δικού μας του τόπου. Με απλές κινήσεις και χαράξεις πρέπει να διασφαλίσουμε τη νέα πολεοδομική ταυτότητα του αυριανού μας τόπου. Το πέρασμά του από το σημερινό στάσιμο αστικό τοπίο επί σειρά δεκαετιών στο μεγεθυμένο τόπο του αύριο. Το όνειρό μας να διευρυνθεί και να ανανεωθεί ο πολεοδομικός χάρτης του τόπου είναι ένα έργο που απαιτεί πολυάριθμες απόψεις. Ομάδες εργασίας, πολλαπλές επιστημονικές γνώμες, νέα ματιά, πολύχρονη εμπειρία. Και ευτυχώς η δική μας ομάδα αποκτά όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ικανής να φτιάξει το νέο χάρτη του τόπου της δικής μας ζωής.